τρέχουμε μέχρι στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν φύγει με το Θοδωρή. Και να κάνουμε για κλειό και να μην ξέρουμε ποιο είναι το συζητήσω. Με την Τζίντζερ. Η Τζίντζερ να με γλύφει να νομίζει κάτι έχει γίνει. Παύλο, πες. Εντάξει, κινητικό. Εμένα να σας πω κάτι. Επειδή τη Δευτέρα λόγω της γιορτής μου μιλήσαμε τηλεφωνικά στην εκπομπή και πριν βγω στον αέρα έδωσε πάσα για διαφημίσεις και λέει παιδιά είναι τελευταία Δευτέρα που τα λέμε. Εκεί πραγματικά συνειδητοποίησα ότι ένας άνθρωπος που είχε μια καθημερινή παρουσία εδώ και 30 χρόνια με τον κόσμο αποχαιρετά τον κόσμο ενδεχομένως και για πάντα. Γιατί νομίζω και η ίδια δεν ξέρει τι θα της φέρει το μέλλον. Δηλαδή, αν δεν είναι κάτι το οποίο να την γεμίζει επαγγελματικά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να επιστρέψει ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλά εκείνη τη μέρα που πήγαμε στο πλατό ήταν ένα μεγάλο πάρτι. Και νομίζω ότι αυτό που βίωσε η Ελένη είναι το όνειρο κάθε άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά. Κάθε επαγγελματία γενικότερα, περισσότερο για αυτή τη δουλειά που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, να έρχονται στο πλατό άνθρωποι που έχει συνεργαστεί. Νομίζω ήταν εκεί όλοι εκείνοι που θα ήθελε η Ελένη να είναι μαζί της σε μια τελευταία εκπομπή για να περάσει ωραία, να μοιραστεί στιγμές. Φυσικά η οικογένειά της ήταν μαζί. Εγώ έπαθα σοκ όταν έκανα τον Άγγελο. Γιατί εγώ την Ελένη τη γνώρισα όταν ήταν έγκυος στον Άγγελο. Δηλαδή ήταν η πρώτη μας γνωριμία, η πρώτη μας μάλλον επαγγελματική γνωριμία. Και συνειδητοποίησα πόσα χρόνια έχουν περάσει. Συνειδητοποίησα πόσα χρόνια έχει περάσει η Ελένη μαζί με τους τηλεθεατές. Έχει περάσει γάμους, εγκυμοσύνες, χωρισμούς, νέες σχέσεις, νέες εγκυμοσύνες, δύσκολες, εύκολες στιγμές. Και το γεγονός ότι σε όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν έδωσε απάντηση σε κανένα για κανένα λόγο. Ποτέ δεν ήρθε σε προστριβή με κανέναν. Δεν χρήστηκε μόνο της Βασίλισσα, την έχρησε ο κόσμος και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη δουλειά. Δεν έχει σημασία πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα από τη δουλειά που κάνουμε. Ακριβώς. Σημασία έχει πώς σε βλέπει ο κόσμος. Ακριβώς. Αν αυτό που βλέπεις εσύ έχει μεγάλη απόσταση αυτό που σε βλέπει ο κόσμος, τότε είναι ένα γελίο πράγμα. Όμως, αν αυτό που νιώθεις εσύ το βλέπει και ο κόσμος και το εισπράττει και σε αναδεικνύει, αυτό είναι μεγαλειώδες. Για μένα η Ελένη είναι ένας άνθρωπος που εμένα με στιγμάτισε επαγγελματικά, μου καθόρισε την επαγγελματική μου προσωπικότητα. Πολλές φορές έχω σκεφτεί και ως αρχισυντάκτης, όταν έχω αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία, τι θα έκανε η Ελένη σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν η Ελένη γενικότερα με τους συνεργάτες το έκανε αυτό συνειδητά, δηλαδή έδινε πληροφορίες, έδινε τρόπους δουλειάς, αλλά όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δούλεψαν μαζί της, εισπράττουμε πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ σεβασμό καταρχάς και απέναντί της ήμασταν πάρα πολύ θερμοί και νομίζω... Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σβήσανε τα φώτα, εντάξει, το σφίξιμο στο στομάχι μου, φαντάζομαι όσοι το βλέπαν εκείνη την ώρα νιώσαν το ίδιο σφίξιμο, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να είσαι, ξέρεις, απέναντι σε αυτό. Τι έγινε? Υπήρχε μία σιωπή για κάποια λεπτά, η οποία νομίζω αποτύπωνε και το συνέστημα όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί. Ήταν η σιωπή αυτή που εγώ την ερμηνεύω ως ένας γλυκός αποχαιρετισμός. Ήταν η σιωπή που δεν ξέρεις τι να πεις. Να πεις ισοπανηδή, να πεις καλά να περάσεις. Γιατί όλο αυτό είναι ένας κύκλος που κλείνει ένας τεράστιος κύκλος. Δεν είναι απλά ένας κύκλος κάποιων ετών. Είναι και μια ζωή επαγγελματική που είναι 30 χρόνια. Εμένα μου άρεσε που ήθελε να κλείσει ό,τι ανοιχτούς λογαριασμούς είχε και με τον Γρηγόρη, δεν φοβήθηκε να το κάνει αυτό στην εκπομπή. Στο τέλος που χαιρέτησε τον Ασημινάκη και το είπε φίλη μου Ασημινάκη, όποια να είσαι. Δηλαδή ένιωσε ότι τόσο πολύ θέλει να κλείσει τα κεφάλαια. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν απάντησε σε τίποτα, έχουν γραφτεί σελίδες, εξώφυλλα, ψέματα, άπειρα, αλήθειες, προσωπικά δεδομένα. Δεν έχει απαντήσει ποτέ η Ελένη. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση γιατί μιλάει στις τηλεθεάτριές της με τα μάτια και εγώ σαν τηλεθεάτριά της το εισπράττω αυτό, όχι σαν άνθρωπος που είναι μέσα στη δουλειά. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η στιγμή που πήγε, αγκάλιασε το γιο της, έδωσε ένα φιλί στον άντρα της, πήγε δίπλα στις κόρες της και μετά γύρισε και φίλησε τις τηλεθεάτριες στο σπίτι λέγοντας ότι εγώ εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Δηλαδή, εγώ αυτό ένιωσα που χωρίς να μιλάει, ότι ξέρεις τι, σου δείχνω μία φορά αυτή την εικόνα, γιατί εγώ εκεί θα βρίσκομαι. Αν ψάχνεις τη φωνή μου ή αν με σκέφτεσαι. Οι άνθρωποι που την παρακολουθούν χρόνια για μας είναι ένα κομματάκι πιο σημαντικό, γιατί επειδή την έχουμε γνωρίσει και έχουμε πει πέντε πράγματα, ξέρουμε πόσο δοτικός άνθρωπος είναι και πόσο πρόθυμος να
βοηθήσει και να στηρίξει ακόμα και δεν, αν δεν έχει την υποχρέωση. Αλλά και σαν και οι τηλεθεάτριές της θεωρώ ότι έχουν πολύ ιδιαίτερο δεσμό μαζί της, γιατί η Ελένη έκανε πάντα αυτό. Έλεγε ότι εγώ δεν θα μιλάω γιατί δεν θέλω όλο αυτό το ενδιάμεσο. Αλλά αυτά που έχω να σου πω θα στα λέω και εσύ θα το πιάνεις. Και λειτουργήσε αυτό. Και δεν ξέρω εγώ άλλη παρουσιάστρια, στην ελληνική τηλεόραση τουλάχιστον, γιατί εντάξει και η Όπρα έχει αυτό το χάρισμα, που να επικοινωνεί χωρίς να μιλάει με τον κόσμο. Και δεν άλλαξε και το περιεχόμενο της εκπομπής όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή ήταν ήδη. Εντάξει, άλλο αυτό. Εγώ μιλάω για την σχέση, την ανθρώπινη. Ξέρεις τι, νομίζω ότι. Είναι ραντεβού αυτή. Είναι ένας τυχερός άνθρωπος με την έννοια ότι έκανε την πορεία που ήθελε να κάνει. Βέβαια. Έκανε μια οικογένεια που ήθελε να κάνει και νομίζω ότι πολλές φορές αυτή τη δουλειά, επειδή η ματαιοδοξία είναι μεγάλη, τα φώτα είναι έντονα, η λάμψη είναι πολύ δυνατή, καμιά φορά χάνεις τον δρόμο σου και δεν δίνεις τόσο μεγάλη σημασία στην οικογένειά σου, στην προσωπική ζωή. Μπορεί ενδεχομένως για μια περίοδο της ζωής σου. Όμως η Ελένη, εγώ που την έχω ζήσει, έδινε την ίδια μεγάλη σημασία στα επαγγελματικά της, αλλά και ακόμα μεγαλύτερα στην οικογένειά της, γιατί ήξερε ότι αυτή πάρα πολύ σημαντικό θα είναι αυτό το μέλλον της. Και δυστυχώς δεν το βλέπει συχνά. Ναι. Δηλαδή στη δουλειά αυτή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν στοχοπροσύλωση επαγγελματική και η οικογένεια μένει πίσω και είναι από τους λίγους που όντως έχει αυτή την προτεραιότητα και εγώ όντως το εκτιμώ πολύ.